Η Πινελόπη τον περίμενε στο δώμα, όρθια πλάι στο τζάκι και αμέσως τον ρωτάει. Τι ξέρεις για τον άντρα που ξένε. Ζει ή πέθανε. Και βέβαια ζει βασιλισσά μου, της λέει ο Οδυσσέας. Βρίσκεται στη δωδονη Έρχεται. Μακάρι, λέει η καημένη η Πινελόπη, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω. 20 χρόνια λείπει. Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Έρχονται εδώ όλοι αυτοί οι γαμπροί, οι μνηστήρες. Τρώνε το φαγητό μας, πίνουν όλο το κρασί μας. Δεν φεύγουν, λένε, αν δεν παντρευτώ έναν από αυτούς. Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Τους είπα ότι υφαίνω ένα αραχνοήφαντο πανί και μόνο όταν το τελειώσω θα σκεφτώ παντριές. Το βράδυ το ξυλώνω. Σε δουλειά να βρίσκομαι. Να περνάει ο καιρός. Αλλά πέρασαν κιόλα τρία χρόνια με αυτό το ράβε ξύλωνε. Δεν μπορώ άλλο να το καθυστερήσω. Λέω να πάρω έναν του στην τύχη να ησυχάσει κι ο καημένος ο τηλέμαχος που υποφέρει το παιδί μου βλέποντας κάθε μέρα όλους αυτούς τους απέσιους να παντρολογούνται με τη μάνα του. Να κάνει πια κι αυτό στη ζωή του. Πάλι όμως βλέπω στον ύπνο μου ένα όνειρο ότι η αυλή μου είναι γεμάτη χίνες που κρόζουν και έρχεται ξαφνικά ένας αητός και τις σκοτώνει όλες. Το όνειρο είναι ολοφάνερο, της λέει ο Οδυσσέας. Αυτός ο αητός είναι ο άντρας σου που θα έρθει και θα καθαρίσει την αυλή σου από τους μνηστήρες. Μακάρι, λέει η καημένη η Πινελόπη, αλλά πόσον καιρό ακόμη να περιμένω. Δεν βρίσκω πια άλλη δικαιολογία. Σκέφτηκα να τους βάλω ένα αγώνισμα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Όποιος καταφέρει να λυγίσει το τόξο του Οδυσσέα και να βγει νικητής στη σκοποβολή με τα τσεκούρια, ας γίνει άντρας μου. Να το κάνεις τη λέει ο Οδυσσέα. Να το κάνει και θα δει που όλα θα πάνε καλά. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο εδώ ικανό να λυγίσει το τόξο του Οδυσσέα εκτό από τον ίδιο τον Οδυσσέα. Αυτό να κάνει, Βασίλισσά μου. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο, ώσπου να έρθει ο Βασιλιά σου. Και χαμογέλασε δειλά ο Οδυσσέα. Εντάξει λοιπόν, είπε η Πινελόπη. Χάρηκα που σε έχουμε εδώ, ξένε να φωνάξω τις κοπέλες τώρα να σου στρώσουν και να σε πλύνουν όχι όχι δεν είμαι εγώ για κοπέλες λέει ο Οδυσσέας αν έχεις καμιά γριά υπηρέτρια που να έχει στη ζωή της τόσα βάσανα όσα έχω κι εγώ ε, αυτή ας με βοηθήσει να πληθώ δεν λέω όχι φωνάζει τότε η Πινελόπη την πιστή τους υπηρέτρια την γριά ευρύκλια αυτή η γριά ευρύκλια παιδιά μου ήταν η παραμάνα του Οδυσσέα όταν ήταν μικρός. Αυτή τον είχε μεγαλώσει. Έρχεται λοιπόν η Ευρύκλια με τη λεκάνη και μια πετσέτα, σκύβει και αρχίζει να πλένει τα πόδια του Οδυσσέα. Μα όπως του πλένε τα πόδια, το χέρι της έπιασε μια παλιά πληγή πάνω από το γόνατό του. Μια πληγή που την είχε ο Οδυσσέας από παιδί όταν κυνηγούσε αγριογούρουνα και την γνώρισε την πληγή η καλή παραμάνα. Μπήγει τις φωνές, παρατάει το πόδι, πέφτει το πόδι με στη λεκάνη, γέρνει η λεκάνη δεξιά, χύνονται έξω τα νερά, ο Οδυσσέας είσαι, φωνάζει η καλή παραμάνα. Τη κλείνει αμέσω το στόμα με την παλάμη του ο και φέρνει το δάχτυλο στα χείλη. <σκύνει> Γύρισα, αλλά μη μα ακούσει κανείς βούρκωσαν τα μάτια της καημένης της ευρύκλειας. Αλλά έσφιξε τα χείλη. Του έστρωσε σε μια γωνιά να κοιμηθεί. Πήρε τη λεκάνη και έφυγε αμίλητη, αλλά τρισευτυχισμένη, που ο αφέντης της, με τα κουρέλια του ζητιάνου, κοιμόταν επιτέλους κάτω από τη στέγη του παλατιού του.